είπαμε. Μην πες τον, έτσι. Εντάξει, αφού σου είπα ότι. Αυτό. Δεν με έχει πάει ακόμα βόλτα η γυναίκα. Και εγώ σου είπα ότι θα ήθελε πάρα πολύ να σε πάω εγώ, αλλά εντάξει. Εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει. Λοιπόν. Είμαι και κύριος, δεν μπορώ. Θέλω να ζήσω. Θα σε πάω εγώ. Εντάξει. Άντε, πάμε. Παρακολουθείς ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι μικρός παρακολουθούσα περισσότερο και από μπάσκετ. Δηλαδή ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο έβλεπα. Τι μάθα είσαι. Καλό. Υποθετικά. Έχουμε έναν ποδοσφαιριστή από τις ελληνικές ομάδες, ανεξαρτήτως ύψους, δεν θέλω να σκεφτείς ύψους, ναι. Που θα μπορούσες να τον πάρεις μεταγραφή στην ομάδα μπάσκετ. Να έρθει λοιπόν στην ΑΕΚ. Ποιος θα ήταν αυτός? Ελληνικής ομάδας. Ελληνικής. Όπως τον βλέπω έτσι παιχτικά, ναι. Μιας και βλέπω τώρα την ομάδα μου, έτσι το λέω για την ομάδα μου, την ΑΕΚ. Ο Λάζαρος, νομίζω θα πάσαρε καλά την πάρα. Ο Λάζαρος είναι και μια χαρά στα ύψος, να ξέρεις. Εντάξει, ναι, αυτό είναι, ναι, ναι, δεν είναι. Είναι και ένα 80 κάποιο άνθρωπος. Ναι, αυτό λέω. Και πασάρει την μπάλα, τη πάει ωραία, θα μου έδινε ωραίες πάσες, θα πάρω τον Λάζαρο. Εντάξει λοιπόν, Λάζαρε, σε πήρανε. Μεταγραφή, φεύγεις στο ποδόσφαιρο, πας στο μπάσκετ. Δεν μ' αρέσουν καθόλου τα άσχημα και δεν θέλω να θυμάμαι άσχημα πράγματα. Αλλά επειδή έτυχε να έχεις μείνει αρκετό καιρό χωρίς μπάσκετ, και είμαι σίγουρη ότι το μεγαλύτερο πράγμα που θα σου έλειπε εκείνο το διάστημα είναι το μπάσκετ, θέλω πραγματικά να μου πεις αν είχε περάσει από το μυαλό σου και αν είχες φανταστεί ότι η καριέρα σου, για παράδειγμα, θα τελείωνε εκεί. Εννοείται πως είχε περάσει από το μυαλό μου, ιδιαίτερα όταν είχα κάνει, ας πούμε, ένα χειρουργείο, κάποιες θεραπείες και αυτά, είχα κάνει τον πρώτο, ας πούμε, δόθας και έμπαινα ξανά στο γήπεδο και πάλι είχα πρόβλημα εκεί. Εννοείται πέρασε από το μυαλό μου. Στο δεύτερο, δηλαδή, όταν ξαναμπήκα, ήμουνα πιο πολύ προς το δεν το βλέπω να ξαναπέσω και γι' αυτό η αλήθεια είναι ότι έκανα. Πήγαινα στη σχολή μου, δηλαδή, πήγαινα για να γίνω γιατρός, να τελειώσω δηλαδή. Μπράβο, δεν το σκεφτόμουν. Αν υποθετικά σε φώναζε ο Χιμένεθ στη Βιέννη, σε ποια θέση θα θέλεις να παίξεις? Μικρός όταν έπαιζα χρυσόλιο, εντάξει, center back έπαιζα. Mm-hmm. Θα έδινα ότι είχα να το βοηθήσω. θα το έκανα και αυτό. Έχω κάνει άλλα κι άλλα. Θέλω να εξηγήσεις σε μια γυναίκα τι είναι το rebound. Απλά λόγια, Εντάξει, εύκολο είναι. Για πες. Όταν γίνεται ένα shoot από μια από τις δύο ομάδες και υπάρχει άστοχο και δεν μπει, αυτός που θα πάρει την μπάλα για να ξεκινήσει την επίθεση είναι αυτός που πήρε το rebound. Είναι, νομίζω, εύκολο, το καταλάβεις. Το κατάλαβα. Εντάξει, εύκολα το εξής. Εύκολο. Υποθετικά, κοουτσάρεις μια ομάδα. Είναι ερώτηση που την κάνω συχνά γιατί μου αρέσει να μαθαίνω. Θέλω να μου πεις ποιους παίκτες, Έλληνες ή μη, θα είχες στην ομάδα σου. Λοιπόν, θα έπαιρνα άσο το Μάτζαρι. Ναι. Δύο το Σπανούλι. Ναι. Τρία θα έπαιρνα τον Παπα-Νικολάου. Ναι. Κώστα. Τέσσερα θα έπαιρνα τον συμπαίκτη μου, τον Ντούσαν. Mm-hmm. Πέντε θα έπαιρνα το Μπρίντις, θα παίζαμε χαμηλό σχήμα. Μια χαρά σας βλέπω. Θα παίζαμε με χαμηλό σχήμα. Μια χαρά σας βλέπω. 4-5 θα παίζαμε με χαμηλό σχήμα. Μετά αλλαγές, πάλι το συμπαίκτη μου το Λαρετζάκι θα έπαιρνα. Όλη μέρα μαζί, με δωμάτιο δεν γίνεται. Πρώτα απ' όλα θα με βρει άμα δεν τον πάρω. Άμα δεν του πει εδώ κάτι, άμα δεν ακούσει το όνομά του σήμερα. Θα με βρει. Εντάξει, ελληνική ομάδα, αυτούς θα έπαιρνα. Μια χαρά είσαι. Τώρα μου πηγαίναμε για NBA, ας πούμε, θα έπαιρνα Νοβίσκι. Θες το Westbrook θα έπαιρνα άσο. Irving, LeBron, Νοβίσκι, Γκασόλ. Αυτή ήταν η παιδιά. Μια χαρά. Εντάξει, για να μην χρειάζεται να κουτσάρω μετά. Ναι, να παίξουν τα λέω. Ο καλύτερος ομότης είναι αυτός που δεν πολύ. Τα μπερδεύει, όπου δεν είναι πολύ μπερδεύει, απλά είναι σιγέντιμος. Η αλήθεια είναι ότι απεχθάνομαι τη σκέψη να γίνω προπονητής. Αυτό ήταν κάτι που ήθελα να σε ρωτήσω. Γι' αυτό δεν το πολύ σκέφτομαι, δεν μ' αρέσει καθόλου.
Δηλαδή δεν έχει σκεφτεί μετά τον εαυτό, πιο πολύ τον έχει σκεφτεί για γιατρό παρά για. 100%. Ή κάποιο άλλο πώς τον μπορεί να το έκανα. Σε περιμένει ιατρική δηλαδή. Αλλά κάποιο άλλο πώς τον μπορεί να το έκανα, αλλά προπονητή δεν το έκανα. Δεν μπορώ, δεν θα άντεχα 12-14 τύπου να μετρήσουν. Δεν θα άντεχα. Πώς βλέπεις την ΑΕΚ στο μπάσκετ και πώς βλέπεις την ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο φέτος? Τώρα να μιλήσω για εμάς ότι καλώς ή κακώς δεν έχουμε ακόμα το δέσιμο που πρέπει. Αυτό δηλαδή είναι που βλέπω στην ομάδα μας. Δηλαδή δεν υπάρχει ακόμα η χημεία που χρειάζεται από την εμπειρία μου σε όλα τα χρόνια που παίζω μπάσκετ. Σε όλες τις ομάδες δηλαδή που παίζω μπάσκετ, δυστυχώς τη διαφορά δεν την κάνουν οι παιχταράδες. Αν δηλαδή, μου πεις αυτό, το κάνει η ομάδα. Δηλαδή, όσο πιο δεμένη είναι εκείνη η ομάδα και έχει αυτό δηλαδή, το μέταλλο της ομάδας, αυτό θα κάνει την ομάδα να πάει μπροστά. Μπορείς να μου φέρεις τους καλύτερους παίκτες, όπως έφτιαξε ακόμα μια πεντάδα με τους καλύτερους παίκτες, αλλά να μην πάει καλά. Γιατί... Οπότε θεωρείς ότι ακόμα δεν έχει δέσει τόσο καλά η ομάδα? Νομίζω ότι για διάφορους λόγους δεν έχει δέσει όπως θα θέλαμε. Και θα ήθελε ο προπονητής και ο κόσμος της. Έχουμε κάνει κάποιες επιτυχίες, όπως είπα, η νίκη στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό, κάποιες νίκες στην Ευρώπη, στη Βενέτσια που ήταν πρωταλήτρια Ιταλίας. Έχουμε κάνει σημαντικά, απλά αυτό δεν το έχουμε σταθεροποιήσει. Δεν το έχουμε σταθεροποιήσει για αυτόν τον λόγο, γιατί δεν είμαστε. Θέλει λίγο χρόνο ακόμα. Δεν είμαστε ακόμα όσο ομάδα χρειάζεται. Δηλαδή, μια ομάδα στην κακή της μέρα θα κερδίσει. Εμείς αυτό δεν το έχουμε. Γιατί δεν έχουμε αυτό το δέσιμο. Νομίζω ότι δουλεύουμε, εννοείται ότι δουλεύουμε. Υπήρχαν όμως διάφορες ατυχίες από τραυματισμοί. Τώρα, εμείς λείπαμε την εθνική ομάδα 15 μέρες. Υπήρχε μια. Πάλι χάνει τη συνοχή. Είναι κάποιοι παράγοντες που δεν μας έχουν αφήσει ακόμα να δέσουμε όσο θέλουμε. Έχουμε χρόνο. Νομίζω ότι μπορούμε να το διορθώσουμε. Για το ποδόσφαιρο. Νομίζω και στο μπάλα η ομάδα πάει πάρα πολύ καλά. Το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο. Ιδιαίτερα φέτος είναι όλες οι ομάδες μαζί. Δηλαδή. Είναι εκπληκτικό αυτό το φετινό που γίνεται. Υπάρχει ενδιαφέρον. Ο Κότσο συνέχεια κάνει καλή δουλειά, είναι σοβαρός. Νομίζω ότι και εκεί θα πάμε πολύ καλά. Πόσο καλά, νομίζω ότι το πρωτάθλημα δεν είναι ένας απίθανος στόχος, έτσι όπως είναι ιδιαίτερα τώρα. Λίγο σοβαρή και λίγη τύχη να έχουν, νομίζω ότι μπορεί η Άγη να πάρει το πρωτάθλημα. Χριστούγεννα λοιπόν έρχονται. Θέλω να μου πεις τι δωράκι θα πάρεις τον κύριο Αγγελόπουλο. Πες ότι είχες απεριόριστο μπάτζετ. Τι δώρο θα του κάνεις? Δεν θέλω κάτι υλικό. Δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος είχε ανάγκη κάτι υλικό. Εγώ για δώρο θα του, μιας και πήγαμε πια και τελικό κυπέλλου μετά από πάρα πολλά χρόνια διεκδικήσει και ένα τρόπο, νομίζω ότι το τρόπο του κυπέλλου θα είναι αυτό που θα το κάνει, όχι. Νομίζω ότι ούτε ο ίδιος δεν θα ήθελε κάτι παραπάνω. Τι δώρο θέλεις να σου φέρει ένα ο Γιος Βασίλης φέτος? Υπάρχει ο Γιος Βασίλης, να ξέρεις. Εννοείται. Τώρα που έχω και το γιο μου, το μικρό, εννοείται ότι υπάρχει ο Βασίλης. Αυτό ήταν το δώρο μου. Νομίζω ότι το πήρα το καλοκαίρι εγώ το δώρο. Εντάξει τότε. Και εγώ δεν θα ζητήσω κάτι παραπάνω. Αυτό είμαι καλυμμένος. Από τα υλικά δεν έχω ανάγκη. Για να κλείσουμε λοιπόν, και μιας και έχουμε μπει έτσι λίγο στο κλίμα των Χριστουγέννων, έχει ξεκινήσει ο Δεκέμβρης. Θέλω ένα μήνυμα από σένα χριστουγεννιάτικο. Εντάξει, όλα είπα, να περάσει όλος ο κόσμος χαρούμενες γιορτές, ευτυχισμένες, χωρίς προβλήματα. Η υγεία, εγώ θα πω πάνω απ' όλα υγεία.